Θεωρούμε ότι και με το παρόν νομοσχέδιο, όπως φάνηκε άλλωστε και από τις, δηλώσεις παροχής, τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ότι γίνεται μια επιχείρηση πολύ συντονισμένη συγκάλυψης από μεριάς της κυβέρνησης του βαθύ αντιλαϊκού χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος, το οποίο μόνο και μόνο τα μεγέθη, αν δούμε τα συνολικά, φαίνεται και ο αντιλαϊκός του χαρακτήρας. Δηλαδή, αυτός προκύπτει από το γεγονός ότι στο σύνολο των φορολογικών εσόδων τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι επιχειρήσεις, συμμετέχουν μόνο με το 5% του σύνολου των φορολογικών εσόδων. Και αν σε αυτά τώρα προσθέσουμε και τις πολύ μεγάλες φοροαπαλλαγές τις οποίες έχουν τα νομικά πρόσωπα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, αν προσθέσουμε τις δυνατότητες δημιουργικής λογιστικής που έχουν αυτοί και βεβαίως και το γεγονός ότι ορισμένα τμήματα του κεφαλαίου, όπως για παράδειγμα το εφοπλιστικό κεφάλαιο, τη χάνει της φοροασυλίας, τότε κατανοούμε πάρα πολύ καλά τον αντιλαϊκό, τον ταξικό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος. Και αυτός θεωρούμε ως ΚΚΕ ότι και επί ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει ακόμη χειρότερος. Και εστιάζουμε αυτή μας την εκτίμηση στο γεγονός ότι στις προγραμματικές δηλώσεις ο κύριος Υπουργός μίλησε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο, οι φορολογικές αλλαγές που θα επιφέρει η κυβέρνηση, θα πρέπει να έχουν έντονο την αναπτυξιακή διάσταση αυτές οι φορολογικές αλλαγές. Δηλαδή, να παρέχει ακόμη μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους, και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι το επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα νομικά πρόσωπα στο 24 για το 19 και στο 20 για το 2020 του φορολογικού συντελεστή, καθώς επίσης και την τρομακτική μείωση του φορολογικού συντελεστή διανεμόμενων κερδών από το 10 στο 5% από το 2019. Πράγμα το οποίο αποκαλύπτει τον έντονο αντιδραστικό χαρακτήρα των φορολογικών αλλαγών της κυβέρνησης. Δηλαδή, μέσα από αυτή τη διαδικασία οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Γιατί είναι δεδομένο το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας, το οποίο πρέπει να τηρήσει η κυβέρνηση, είναι δεδομένα τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Και από αυτή την άποψη, ως φυσιολογική και φυσική απόρρεια αυτών των αλλαγών που θα επιφέρει η κυβέρνηση, θα υπάρχει ακόμη μικρότερη συμμετοχή των νομικών προσώπων στο σύνολο των φορολογικών βαρών, ενώ αντίθετα θα αυξηθεί η συμμετοχή της λαϊκής οικογένειας στα φορολογικά βάρη, μετατρέποντας δηλαδή επί της ουσίας σε ακόμη πιο αντιλαϊκό το φορολογικό νομοσχέδιο. Και αυτό βεβαίως θα το δούμε και το επόμενο διάστημα με τα μέτρα τα οποία πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση. Ας έρθουμε όμως στο προκείμενο. Στις δύο αλλαγές στις οποίες φέρνει τη διαδικασία του κατεπήγοντος, ορισμένες αλλαγές στο ζήτημα του έμφυα, αλλά και στις 120 δόσεις. Καταρχάς για τον έμφυα. Εμείς ως ΚΚΕ την πρώτη στιγμή είχαμε τοποθετηθεί για την κατάργηση του έμφυα. Και σε αυτό παραμένουμε αμετακίνητοι. Γιατί θεωρούμε ότι η ακίνητη περιουσία που καλύπτει τις ανάγκες στεγαστικές μιας λαϊκής οικογένειας αλλά και της αναψυχής πρέπει να είναι αφορολόγητη. Και αντίθετα πρέπει να αφορολογείται η μεγάλη ακίνητη περιουσία τόσο των φυσικών προσώπων αλλά πολύ περισσότερο των νομικών προσώπων. Η οποία ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων αποδίδει και έσοδα. Ενώ αντίθετα η ακίνητη περιουσία της λαϊκής οικογένειας που καλύπτει τις δικαστικές ανάγκες όχι μόνο έσοδα δεν αποδίδει, αλλά έχει και έξοδα για τη συντήρησή της. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς είμαστε καθαροί ότι πρέπει να καταργηθεί ο φόρος αυτός για τις λαϊκές οικογένειες και να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η φορολόγηση της πολύ μεγάλης ακίνητης περιουσίας, η οποία με διάφορες τροποποιήσεις και μικροαλλαγές, ιδιαίτερα αυτές που έχουν τα νομικά πρόσωπα, φορολογούνται με πολύ μικρότερο φορολογικό συντελεστή όσον αφορά τον έμφυα. Και από αυτήν την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι το 85% των βεβαιωμένων ποσών για τον έμφυα αφορά την ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων και μόνο το 15% την ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων. Και από αυτήν την άποψη οι αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση επί της ουσίας με αυτές τις κλιμακωτές μειώσεις, έτσι στην ουσία τι καλλιεργεί τη λογική της αποδοχής αυτού του φόρου.
ότι όλοι συμμετέχουν στα φορολογικά βάρη, πρέπει να το αποδεχτούμε και από αυτή την άποψη κάνουμε αυτές τις κλιμακωτές μειώσεις, μόνο που αυτές οι κλιμακωτές μειώσεις είναι πολύ μικρές, παρότι ως ποσοστό είναι μεγάλο 30% για την πολύ μικρή ακίνητη περιουσία, γιατί μεταφράζονται σε ορισμένες δεκάδες ευρώ το έτος, ενώ αντίθετα για την πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ μεταφράζονται σε μερικές χιλιάδες το έτος. Άρα δηλαδή η αναλογία είναι πολύ αρνητική σε βάρος των πολύ μικρών, της πολύ μικρής ακίνητης περιουσίας. Και από αυτήν την άποψη εμείς θα επιμείνουμε. Άλλωστε καταθέσαμε και τροπολογία, αυτή που είχαμε καταθέσει την παρόμοια ρήτηση που είχε φέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν από κάποιους μήνες, όπου μιλάμε για την πλήρη απαλλαγή του ΕΜΦΙΕ για την ακίνητη περιουσία που καλύπτει τις εργαστικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Και βεβαίως να πληρώσουν πολύ μεγαλύτερο ΕΜΦΕ, όπως ονομάζεται φόρος ακίνητης περιουσίας, που λέμε εμείς τις μεγάλες ακίνητες περιουσίες, ή πολύ μεγάλες περιουσίες, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, καταγραμμένες και ιδιαίτερα των νομικών προσώπων. Και από αυτή μας την άποψη θεωρούμε ένα ημίμετρο αυτό το οποίο γίνεται και το οποίο επί της ουσίας όχι μόνο δεν οδηγεί σε ουσιαστική ανακούφιση, αλλά αντίθετα διαμορφώνει τις προϋποθέσεις αποδοχής του ΕΜΦΕ από ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη διάταξη και θα ακολουθήσουμε την ίδια τακτική όπως και με αυτή της προηγούμενης κυβέρνησης την αντίστοιχη διάταξη, δηλαδή θα ψηφίσουμε παρόν. Η γνώμη μας είναι δηλαδή ότι θα πρέπει να επιβαρυνθεί, το λέμε και πάλι, η μεγάλη ακίνητη περιουσία και να απαλλαγούν συνολικά η πολύ μικρή ακίνητη περιουσία, η μικρή ακίνητη περιουσία που καλύπτει στεγαστικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Δεύτερον, για τις 120 δόσεις. Εδώ είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικός ο ταξικός χαρακτήρας των ρυθμίσεων των οποίων φέρνεται. Αντιλαϊκός χαρακτήρας των οποίων φέρνεται. Καταρχάς, δεν αποκαλύπτεται το εξής γεγονός, ότι φτάσαμε να χρωστάνε 4.064.000 με βάση τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία της πρώτου 19 εκατομμύρια αφημί στην εφορία και στα τελωνία. Αυτό που, από τι προέκυψε αυτό το τεράστιο πλήθος των οφειλετών στην εφορία? Προέκυψε από τη βάρβαρη φοροεπιδρομή τα οποία υπέστησαν τα λαϊκά στρώματα, τα λαϊκά νοικοκυριά, τα λαϊκά εισοδήματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και βλέπουμε, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, ότι το 95% αυτών που χρωστάνε στην εφορία είναι μέχρι 20.000. Και χρωστάει μόνο το 6% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δηλαδή το 95% χρωστάει το 6% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει ότι είναι πάρα πολλοί που χρωστάνε ελάχιστα, μέχρι και 10 ευρώ κάποιοι, οι οποίοι καταγράφονται εκεί, ή κάποιοι άλλοι μέχρι 50, 100, 500, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Και σε αυτές τις κατηγορίες την τακτική ακολουθεί την ίδια με τους υπόλοιπους, οι οποίοι χρωστάνε δεκάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ, όπως κάνετε τώρα με την τροπολογία σας. Δηλαδή το μόνο το οποίο απαλλάσσονται από τους τόκους και τις προσαυξήσεις. Όπως και ένας ο οποίος χρωστάει 1 εκατομμύριο ευρώ στην εφορία. Έχει την ίδια αντιμετώπιση. Με έναν που χρωστάει 500 ευρώ και ένας που χρωστάει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ίδια ακριβώς αντιμετώπιση υπάρχει. Επί της ουσίας. Εμείς λοιπόν τι λέμε σε αυτή την περίπτωση? Εμείς λέμε ότι θα πρέπει όσοι χρωστούν μέχρι 20.000 ευρώ και έχουν συγκεκριμένο εισόδημα, αυτό λέει και η τροπολογία μας, θα πρέπει να, όχι μόνο να καταργούνται τα τέλη και οι προσαυξήσεις, αλλά και να υπάρχει και κούρεμα του χρέους προς την εφορία. Γιατί ακριβώς αυτό προέρχεται από τα αντιλαϊκά μέτρα της φοροεπιδρομής. Προέρχεται από το τέλος επιτηδεύματος, από το τέλος από την εισφορά αλληλεγγύης, προέρχεται από τον έμφυα στη λαϊκή περιουσία. Γι' αυτό ακριβώς το εμείς μιλάμε ότι πρέπει να κουρευτούν και τα χρέη προς την εφορία. Σε αυτές τις κατηγορίες που χρωστάνε λίγα, που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν, πολύ δε περισσότερο που τους εντάσσεται στη ρύθμιση από τη στιγμή που πρέπει να είναι ενήμεροι για τις τρέχουσες οφειλές τους. Για τις οφειλές που τρέχουν. Άρα δηλαδή είναι ένα πολύ μικρή
η δυνατότητα την οποία δίνεται να απαλλαγούν επί της ουσίας από την υπερχρέωση αυτοί οι οποίοι χρωστάνε λίγα χρήματα στις εφορίες και δεν μπορούσαν λόγω ακριβώς της μείωσης του εισοδήματος της φοροεπιδρομής που δέχτηκαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Ενώ αντίθετα, έτσι όπως στήσατε την τροπολογία την οποία φέρατε τώρα για να ενταχθούν εκεί και νομικά πρόσωπα που χρωστούν ως 1 εκατομμύριο ευρώ στην εφορία, είναι φανερό ότι είστε και βασική ωφελία, όχι με τις προσαυξήσεις που είχε, ως βασική ωφελία. Είσαστε πολύ πιο γενναιόδοροι για αυτούς που χρωστάνε πολλά, τους λίγους δηλαδή που χρωστάνε πολλά. Επί της ουσίας, ποιος σας αποκλείεται από τη ρύθμιση αυτή, μόνο το 0,2%. Το 99,98% το περιλαμβάνεται μέσα αυτό που χρωστούμε. Χωρίς να κάνετε καμία διαφοροποίηση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και βεβαίως είναι φανερό ότι ως ΚΚΕ δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Θα πάμε στο παρόν γιατί ακριβώς είναι πολύ μικρή η ανακούφιση η οποία είναι στα υπερχρεωμένα λαϊκά εισοδήματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και οι τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε το ΚΚΕ σήμερα και για τον έμφυα αλλά και για τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά θεωρούμε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ικανοποιεί τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και βεβαίως μπορεί να αποδεχτεί και ως όπλο πάλης απέναντι στην αντιλαϊκή φορολογική πολιτική που θα ακολουθήσει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.